Είναι ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κοκολάκης, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος και με τον τουρισμό. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σας μέρα σε όλους. Ξέρετε, ακούγοντας τον κύριο Λεκάκη να λέει ότι, ξέρετε, αναμένεται αυτή η ελπίδα, η ανάσα που μπορεί να δώσει σε δεκάδες επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Δεν είναι απλά ο ξενοδοχό υπάλληλος. Είναι όλοι εφοδιαστικοί, αλυσίδα και πάει λέγοντας. Είπα, μακάρι να μην μας διαψεύσουν τα νούμερα. Μακάρι αυτή η ελπίδα πραγματικά να γιγαντωθεί και τα πράγματα να είναι τελείως διαφορετικά με τον τουρισμό. Τι πιστεύετε, κύριε Κοκολάκη, έτσι όπως βλέπετε, ξέρετε εκ των έσω τι γίνεται? Πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί μια πολύ καλή τουριστική περίοδο. Είμαστε βέβαια λίγο συγκρατημένοι λόγω του πολέμου που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Τα μηνύματα είναι θετικά. Ήδη έχει αρχίσει δειλά-δειλά η τουριστική περίοδος με κάποια ξενοδοχεία να έχουν ανοίξει. Βέβαια το αποκορύφωμα της σεζόν θα γίνει το Μάιο, αρχές Μαΐου. Εκεί θα ανοίξουν τα περισσότερα ξενοδοχεία τέλος Απριλίου. Υπάρχει αισιοδοξία, θα είναι μια καλή τουριστική περίοδο και ακούγεται ότι θα συναγωνιστεί και του 2019, σύμφωνα και εμάς με τις πληροφορίες που έχουμε και αν όλα πάνε κατευχήν. Μα τι λέτε, κύριε Κοκολάκη, εδώ το πηγαίνανε από το Μάρτιο ότι θα άνοιγε η τουριστική σεζόν πάνω στην ελπίδα και σε αυτά τα οποία λέγονται με σταματάω. Όχι για αυτά τα οποία λέτε εσείς, γιατί εντάξει, μεταφέρετε κι εσείς τις εκτιμήσεις. Μετά είπανε ότι άντε αρχές Απριλίου μέχρι μέση Απριλίου. Τώρα ακούω από εσάς ότι τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου ενδεχόμενα ή μέσα κάπου στο Μάιο θα δούμε την κορύφωση και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Μακάρι, Παναγία μου, αλλά θα το πάμε και παραπίσω, δηλαδή θα το πάμε και σε Οκτώβρη, θα το πάμε και σε Νοέμβρη, γιατί έτσι νομίζω ότι λογάται σαν καλή είδηση. Ναι, κυρία Ντουργεράκη, πάντοτε ο τουρισμός στην Κρήτη άρχιζε από το Μάιο και μετά. Φέτος θα είναι πάλι, πιστεύω, μία από τα ίδια. Πάντα τα περισσότερα ξενοδοχεία ανοίγουν τότε. Η απασχόληση των εργαζομένων μέχρι τότε θα είναι, θα έλεγα εγώ, ότι θα απασχοληθεί το 40% μέχρι τότε. Το 60% των εργαζομένων θα απασχοληθεί σίγουρα μετά τις 10 Μαΐου. Εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα και λέμε ότι πραγματικά πρέπει το κράτος να στηρίξει την απασχόληση τους εργαζόμενους, πρέπει να πάρει μέτρα ουσιαστικής στήριξης. Βλέπουμε την ακρίβεια καθημερινά να καλπάζει σε προϊόντα ευρεία κατανάλωσης, βλέπουμε τα καύσιμα, η ενέργεια, και εμείς οι ξενοδοχοί πάλι, οι εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό τουρισμό, αυτή τη στιγμή έχουμε μηδονικό εισόδημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Μισό λεπτό, όταν λέτε το 40% μέχρι το Μάιο, το 60% μετά το Μάιο, άρα μένει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να έχουν δουλειά φέτος, αυτό θέλετε να μου πείτε, ή να κάνω την πρόσθεση 40-60 στο 100% η απασχόληση για όλους τους ξενοδοχοί υπαλλήλους? Ακριβώς, θα απασχοληθούν όλοι, αλλά θα καθυστερήσει η τουριστική περίοδο να αρχίσει. Αυτό λέμε εμείς, ότι ας πούμε το 60% θα πιάσει δουλειά μετά τις 15 του Μάη. Άρα θα δούμε χρήματα, ναι, στις επέμβασεις τον Ιούνιο. Ωραία. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Μια μικρή λεξούλα μου έλειπε, το μετά το Μάιο και το 60%, και γι' αυτό έκανα αυτό το συνειρμό. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και μακάρι, εγώ θα το κρατήσω αυτό και θα το κρατήσω και ως ατάκα από εσάς, ότι η εκτίμηση είναι πως η φετινή χρονιά μπορεί να θέλει να συναγωνιστεί και τα μεγέθη του 2019. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από παρήγορο. Ναι, ακριβώς, συμφωνούμε. Πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί ομαλά η τουριστική περίοδο. Αυτό ευελπιστούμε. Είναι τα μηνύματα, σας λέω για μια φορά, αισιόδοξα. Βλέπουμε και κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα από την άλλη βλέπουμε τι γίνεται με τα έργα σε διάφορες τουριστικές περιοχές. Εάν πας μια βόλτα βλέπεις ότι επικρατεί το χώμα, τα σκαψίματα και όλα τα υπόλοιπα. Μακάρι να τελειώσουν όλα αυτά πολύ πολύ γρήγορα, γιατί και όσοι φτάνουν εδώ στη δική μας την περιοχή μάλλον πέφτουν πάνω σε έργα τα οποία απαραίτητα ναι μεν είναι,
Αλλά ξέρετε, όλα αυτά τα έργα δημιουργούν επιπλέον προβλήματα, δείχνουν ή δίνουν μια άλλη εικόνα. Μία παραπάνω παρατήρηση. Τώρα, απεργιακή κινητοποίηση στην αυριανή την ημέρα. Να ξεκινήσουμε με την πληροφορία ποια ώρα είναι η συγκέντρωση και τι θα γίνει. Ναι, βεβαίως, εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, άνεργους, αύριο το πρωί, 11 η ώρα, στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Είναι απεργία. Πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να καταλάβουν και να κατέβουν στους δρόμους. Πρέπει κάνουμε αυτή την απεργία για να πάρθουν μέτρα κατά της ακρίβειας. Πρέπει να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πρέπει ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί στα 800 ευρώ. Πρέπει να επανέλθουν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις των εργαζομένων με τους εργοδότες. Για όλα αυτά πρέπει να κατέβει ο κόσμος. Θέλουμε ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Εμείς για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους λέμε ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Είναι επιτακτική ανάγκη του Ταμείου Ανεργίας κατά 2 μήνες. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είμαστε ζητιάνοι. Δεν υπάρχουν όμως εργασίες για να εργαστούμε. Οπότε θέλουμε μέτρα στήριξης. Αυτό λέμε, καλούμε όλο τον κόσμο αύριο 11 η ώρα στο εργατικό κέντρο. Παράταση ταμείου κατά 2 μήνες για να μην ξαναζήσετε αυτά τα οποία περάσατε μέσα στο χειμώνα και μέχρι αυτή την ώρα. Ακριβώς σας λέω ειλικρινά ότι αγωνιούμε κάθε φορά που θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα με μηδέν εισόδημα όταν το Ταμείο Ανεργία μας έληξε τον Ιανουάριο και μην έχοντας άλλο εισόδημα και περιμένοντας τη νέα τουριστική περίοδο για να μπορέσουμε και εμείς να εργαστούμε και να ζήσουμε τις οικογένειά μας. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη, όπως και τα 2 προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας δόθηκε από την κυβέρνηση 2 μήνες Ταμείου Ανεργίας έξτρα, πρέπει να ξαναδοθεί και αυτή τη φορά και πρέπει επιτέλους να καταργηθεί αυτός ο νόμος του 2011 που έβαζε πλαφόν την επιδότηση ανεργίας, γιατί εμείς, κυρία Δουλγεράκη, μπορεί να δουλέψουμε 3 και 4 μήνες και μετά το Ταμείο Ανεργίας είναι 80 ημέρες. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα, γι' αυτό βλέπουμε και τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να φεύγουν από τον κλάδο του τουρισμού. Είναι και αυτό μια αιτία, γιατί εμείς θέλουμε εργασία να υπάρχει όλο τον χρόνο, να γίνει επιτέλους αυτή η τουριστική περίοδος να αυξηθεί. Αυτό λέμε, δεν είμαστε ζητιάνοι, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης.